με την καθιερωμένη ποδηλατοπορία γύρω από τη λίμνη των Ιωαννίνων, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες ποδηλάτες, μέλη της θεραπευτικής κοινότητας, του Συλλόγου Οικογένειας και πολλών άλλων. Το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Το απόγευμα της Παρασκευής, με αφετηρία την κεντρική πλατεία, δεκάδες ποδηλάτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας ενάντια στις εξαρτήσεις. Τη δέκατη κατά σειρά ποδηλατοδρομία, μια δράση που εντάσσεται στις περισσότερες δράσεις της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Φέτος, πέρα από την ποδηλατοδρομία, πραγματοποιήσαμε και αιμοδοσία στις πόλεις Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα και Άρτα σε συνεργασία με την Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη στήριξη τη σημερινή τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και την τροχιά που μας στηρίζει κάθε χρόνο. Επίσης, ήθελα να πω ότι μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε και πάλι να αναδείξουμε το μήνυμα ότι ο χρήστης, τα παιδιά που είναι στη χρήση, έχουν η προοπτική, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και να υποστηριχθούν από ένα πρόγραμμα εθελοντικά και δωρεάν και στεγνά. Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους ποδηλάτες. Βλέπω συμμετέχουν και από την ομάδα του Πας Γιάννα κάποιοι ποδηλάτες και γενικά οι φίλοι της πόλης που κάθε χρόνο είναι μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή. Είναι μια διαδρομή ελπίδας, μια διαδρομή ζωής. Έτσι θέλουμε να το βλέπουμε και έτσι να το χαρακτηρίζουμε.